με τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Και τον Γιώργο Κολοκασίδη. Γεια σας. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κατσουρίδη. Γενικώς είναι πολύ χαμηλά ο πύχης. Δεν θα μπορούσε να είναι και χαμηλότερα ο πύχης των προσδοκιών από τις συναντήσεις που κάνει ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη και από τη Γενική Συνέλευση? Αν επιτρέψετε, επειδή είναι καιρό που είναι μέσα στο μυαλό μου, να πω κάτι πριν το Κυπριακό για το θέμα που άκουγα τώρα. Τώρα για την ψηφιοποίηση των λογαριασμών. Α, για πάμε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας εκβιασμός της μετάβασης στη ψηφιοποίηση. Ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία και του κόσμου και εκείνων όμως από πλευράς οργανισμών που καλούνται να λειτουργήσουν με τη ψηφιοποίηση δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Άρα έπρεπε πρώτα να γίνει μια έντονη επιμόρφωση και όχι απλώς τώρα ρίχνουμε χιλιάδες πολίτες στο άγνωστο. Ναι, αλλά η πανδημία τι μας έδειξε? Ότι μόλις ήρθε ο εκβιασμός εντός εισαγωγικών, το αδιέξοδο δηλαδή, όλοι προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα. Όχι, δεν προσαρμοστήκαμε και το αποδεικνύουν οι έρευνες. Ναι. Τους πιο πολλούς σας είναι καλά τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, anyway, πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτό πάει και σχόλιο και προς τις τράπεζες που μας χρεώνουν το ταμείο. Έτσι, για να, για να πηγαίνουμε να κάνουμε μέσω e-banking τις συναλλαγές μας. Ναι, για να μπορούμε μετά να απολύσουν προσωπικό και να μειώσουν το κόστος. Μάλιστα. Καταγράφει το σχόλιο. Πάμε στο Κυπριακό τώρα. Τι μπορεί να αναμένει κάποιος από μια Τουρκία που επιμένει και κατόρθωσε έστω και άτυπα να θέσει στο τραπέζι το θέμα των δύο κρατών? Το κατόρθωσε, λέτε. Δεν το έθεσε στην τελευταία ανάτυπη συνάντηση. Εισακούγεται όμως. Μα δεν είναι αρκετό, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Λογικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από την ώρα που ο γραμματέας του έχει εντολή να προωθήσει την εφαρμογή των ψηφισμάτων του, δεν μπορεί να αποδέχεται ούτε για αστείο τοποθετήσεις που οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι τα ψηφίσματα. Ήδη έχει παραβιαστεί αυτό το πράγμα και δεν θεωρώ ότι είναι προσωπική ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Έχει κάποια ευθύνη, αλλά κυρίως είναι ευθύνη των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι κωμικοτραγικό το καθέναν από τα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να απορρίπτει κατηγορηματικά τη λύση των δύο κρατών, αλλά ως σώμα δεν έχουν άποψη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει, οι λόγοι είναι γνωστοί. Είναι το παιχνίδι, ποιος θα κερδίσει την Τουρκία. Χαϊδεύουμε την Τουρκία. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, χτες έγινε αυτό που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Το σπίτι της Τουρκίας. Τι σημαίνει το σπίτι της Τουρκίας? Καλά, δεν φταίμε κι εμείς. Με τις ευλογίες του ελπιδοφόρου έγινε. Δεν με ενδιαφέρει ο ελπιδοφόρος. Με ενδιαφέρουν τα κράτη. Ναι. Προωθείται το σπίτι μιας χώρας, ή τέλος πάντων η προβολή ουσιαστικά μιας χώρας, η οποία το μόνο που κάνει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, αφήνω το Κυπριακό, που είναι καθαρή στάση της, είναι να παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε απόφαση των ίδιων των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Πώς μπορεί να έχει κάποιος σοβαρές ελπίδες ότι και η νέα, ας το πούμε, κυοφορούμενη προσπάθεια στο Κυπριακό μπορεί να πάει ένα βήμα παρακάτω με αυτήν τη στάση από πλευράς Τουρκίας και τη στάση αυτών των χωρών που είναι το κλειδί απέναντι στην Τουρκία να είναι αυτή που είναι. Και είναι στάση αυταπάτης. Δεν πρόκειται η Τουρκία να αλλάξει στόχο που είναι να μετατραπεί καταρχάς σε περιφερειακή υπερδύναμη και να είναι η χώρα που θα ελέξει την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Δεν λέω ότι θα το κατορθώσει, αλλά αυτός είναι ο στόχος και μην μου πείτε ότι τον καταλάβω εγώ και εσείς. Και δεν το καταλαβαίνει, η Ρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια θα πληρωθεί και αυτό το πράγμα. Όπως επληρώθηκαν και άλλες τέτοιες χήμερες χωρών μεγάλων και μετατρέπουν, αν θέλετε, ακόμα μια χώρα σε ουσιαστικό δικών τους αντίπαλο. Όλα αυτά πληρώνονται. Δυστυχώς όμως, εμείς είμαστε τόσο μικροί που το κόστος για μας είναι τεράστιο. Και όταν λέω κόστος, είναι ο κίνδυνος της οριστικής διχοδόμησης. Μάλιστα. Και η ζημιά, κύριε Κολοκασίδη, που ενδεχομένως μπορούμε να προκαλέσουμε, είναι ανεπαίσθητη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως έχουμε στα χέρια μας κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, κάποια ψηφίσματα, κάποιους συμμάχους ενδεχομένως. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στη Νέα Υόρκη. Θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και θα γίνει και η τριμερή συνάντηση. Προτού σχολιάσω τον πρόεδρο,
κάτι για αυτό που είπατε προηγουμένως, για το γεγονός, και ανέφερε και ο Νίκος προηγουμένως, για το γεγονός ότι η Τουρκία πλέον θέτει ζήτημα δύο κρατών. Ναι. Και ρωτήσατε κι εσείς, ασχολείται κανείς με αυτό? Έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση? Αν έγινε αποδεκτή, ναι. Εγώ να πω το εξής, να επενθυμίσω το εξής, ότι οι Άγγλοι ήδη έχουν κάνει μεσολαβητικές προτάσεις, τις κατέθεσαν με βάση την τουρκική θέση. Δηλαδή, θεώρησαν την τουρκική θέση ως ένα όριο της διαπραγμάτευσης. Άρα, έχει νομιμοποιηθεί ως ένα όριο στη διαπραγμάτευση από τους ίδιους τους Άγγλους, οι οποίοι πολύ κακώς θεωρούνται ως βασικός παίκτης διαμόρφωσης προτάσεων περί το Κυπριακό στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, έχουμε ήδη τη ζημιά. Τώρα, είπατε στον πρόλογό σας για την Τουρκία, η Τουρκία έτσι, η Τουρκία αλλιώς συμπεριφέρεται και όλα αυτά. Εγώ θα το δεχτώ ότι η Τουρκία είναι αυτή που είναι και δυστυχώς αποτρέπει την δυνατότητα μιας αποδεκτής λύσης. Αλλά ας δούμε, και σας καλώ να δούμε λίγο τη στάση του δικού μας, της δικής μας πλευράς, ναι, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εμένα τουλάχιστον με αφήνει πολύ συγχυσμένο. Δηλαδή δεν έχω καθαρή εικόνα για το τι θέλει, τι στόχους βάζει. Να υπενθυμίσω ότι είναι το άτομο το οποίο δήλωσε ότι εγώ θα συνεχίσω, ή επιθυμώ να συνεχίσω τη διαπραγμάτευση από εκεί που έμεινε στον Γκραν Μοντανά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δήλωσε σε άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, ο Τάσος είχε δίκαιο και δεν θα αφήσω την ελληνοκυπριακή πλευρά να καταλήξει μια κοινότητα σε αναζήτηση κηδεμόνα και παρέπεμπε ουσιαστικά στο διάγγελμα Τάσου Παπαδόπουλου μετά το δημοψήφισμα, στο σχέδιο Ανά. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι υιοθετεί τη στάση του Τάσου, είτε είναι σωστή είτε λάθος η στάση του Τάσου, δεν είναι αυτό που συζητάμε, ναι, ναι, αλλά λέει ότι εγώ την υιοθετώ. Διότι το σχέδιο Ανά ήταν καταστροφικό. Αυτό αφήνει να νοηθεί, ότι πλέον και εγώ βλέπω, όπως και ο Τάσου, το σχέδιο Ανά ήταν καταστροφικό. Ακόμα αλλά, και ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ναι, αλλά από την άλλη λέει ότι θα συνεχίσω από εκεί που έμεινε η διαπραγμάτευση. Που η διαπραγμάτευση έμεινε στο σχέδιο Ανά συν κάποιες άλλες παραχωρήσεις που έγιναν ή κάποιες άλλες συζητήσεις ή συγκλήσεις. Mm. Αυτό είναι εγγενώς αντιφατικό. Ύστερα, δηλώνει σε άλλες περιπτώσεις ότι υφέρεται δηλώσας ότι θα μπορούσε να δεχτεί και διχοτόμηση. Το επιβεβαίωσε ο Αρχιεπίσκοπος, άλλοι συνομιλητές του, ότι το είπε και αυτό. Τελευταία έχει δηλώσει επιστροφή στο Σύνταγμα του 60, το οποίο θα μπορούσε να ήταν μια στιβαρή θέση, διότι η επιστροφή στο Σύνταγμα του 60 είναι η επιστροφή στην νομιμότητα ουσιαστικά. Εγώ σας καλώ να επιστρέψουμε στην νομιμότητα την οποία έχετε παραβεί. Όταν όμως βλέπεις μια σειρά αντιθετικών θέσεων, αλληλοσυγκρουόμενων, αντιφατικών, ύστερα τρέχει να προσπαθήσει να πετύχει τριμερή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ναι, μαζί με τον Τατάρ. Τον οποίον κατά τα άλλα κατακεραυνώνει ως αχυράνθρωπο της Άγκυρας. Άρα τι μας περιγράφετε? Μας περιγράφετε ένα πρόεδρο ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται? Περιγράφω μία πολιτική ανερμάτιστη, η οποία νομίζω για τους φορείς της τουλάχιστον δεν ξέρουν πού πάνε. Και απλώς, κοιτάξτε να δείτε, κερδίζουν χρόνο ή προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, διότι δεν έχουν μια σταθερή πολιτική, δεν έχουν προσανατολισμό. Αλλά τι χάνουμε στην πορεία αυτή? Χάνουμε την αξιοπιστία μας. Όπως τα επισημαίνω εγώ αυτά που σας είπα, όλοι τα βλέπω. Μάλιστα. Κύριε Κατσουρίδη, επειδή αναφέρθηκε και η πρόταση για το Σύνταγμα του 60, τελικά την πήρε μαζί του ο Πρόεδρος. Καλώς ή κακώς θα την καταθέσει. Κύριε, αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Εγώ έμαθα να ξεχωρίζω τη στρατηγική από την τακτική. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Είναι ένας πολιτικός ελιγμός για να φτάσει κάπου αλλού? Ένα λεπτό. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος έχει δηλώσει το ένα μέρος από αυτά που είπε ο κύριος Κολοκασίδης, όλα τα έχει δηλώσει, αλλά το ένα μέρος που αφορά συνεχίζω από το Κρας Μοντάνα, θέλω λύσεις στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σημαίνει ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει ο ίδιος. Γιατί δεν μπορεί να είναι στρατηγικός στόχος η επιστροφή στο Σύνταγμα του 60, γιατί το Σύνταγμα του 60 προνοεί ενιαίο κράτος, ναι, και τα ψηφίσματα των ΗΕ προνοούν ομοσπονδία. Σωστό. Πριν να συζητήσουμε το περιεχόμενο της ομοσπονδίας, τη ζωνικότητα, τη δικοινοτικότητα. Το βασικό κορμό, λέει. Μάλιστα. Εάν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος του Πρόεδρου,
λύσεις στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τότε μόνο ως τακτικές κινήσεις μπορούν να ερμηνευτούν οι υπόλοιπες και δεν παίρνει μαζί του μόνο το Σύνταγμα του 60, παίρνει και άλλες παλιές του θέσεις, όπως η αποκεντρωμένη ομοσπονδία, που επίσης στο μυαλό μου πάρα πολύ στην Κύπρο δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Μπορούν να μπουν όλα αυτά μαζί σε μια πρόταση, σε έναν σχεδιασμό. Ακριβώς. Το θέμα είναι... αν είναι αντίθετα πράγματα. Ορίστε. Ακριβώς. Εάν είναι ενταγμένα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θέλει να φτάσει σε λύση στα πλαίσια των ψηφισμάτων των ΗΠΑ και αυτές είναι κινήσεις που αφορούν το πώς φτάνουν, είναι για μεταβατικές κινήσεις ή μεταβατικές περιόδους. Για παράδειγμα, είπε ο κύριος Κασουλίδης, που στηρίζει αυτήν τη θέση του, του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ήταν και ένας φανατικός θειασότης του σχεδίου ΑΝΑ. Επιστροφή στο 60 θα είναι μεταβατική περίοδος μέχρι να γίνουν τα δημοψηφίσματα. Ή, ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να προσθέσει μέχρι να λειτουργήσει ή μέχρι να υλοποιηθεί η μετάβαση από την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι νέο κράτος στα πλαίσια του 60, στην Κυπριακή Δημοκρατία, την Ομοσπονδία, ως μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως συνέχεια της. Το θέμα δεν είναι αυτή η πρόταση όπως θα τοποθετηθεί, γιατί συμφωνώ με τον Γιώργο ότι ούτε εγώ είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω με σιγουριά πώς το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω ακούσει ακριβώς πώς το καταλάβει ο Πρόεδρος. Όμως, το ζητούμενο είναι να πείσει τα Ηνωμένα Έθνη ότι αυτές οι κινήσεις είναι τακτικές κινήσεις για να φτάσουμε στην υλοποίηση των ψηφισμάτων σας. Στρατηγισμοί δηλαδή. Στρατηγισμοί. Κύριε Κολοκασίδη, και το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Κοιτάξτε, αν είχαν πιστεί τα Ηνωμένα Έθνη ότι ήταν απλά θέματα τακτικής αυτά, τα οποία και θέματα τακτικής δεν μπορούν να είναι τόσο αντιφατικά με το βασικό σου στρατηγικό στόχο. Εάν ο Πρόεδρος πάει σε διαπραγμάτευση και λέει στον, μετά που καταθέτουν οι Τούρκοι την πρόταση για τη διχοτόμηση, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να κάνει και ο ίδιος προτάσεις, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα μπορούσε ίσως να δεχτεί και διχοτομικές μορφές λύσης. Αυτά όλα καταλήγουν αντιφατικά, και όταν τα Ηνωμένα Έθνη και οι Βρετανοί καταλήγουν να κάνουν προτάσεις διχοτομικού περιεχομένου ουσιαστικά, σημαίνει πως αυτό που έπεισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ότι είναι έτοιμος να πάει παρακάτω. Και αυτό με φοβίζει, παρακάτω και προς διχοτομικές λύσεις. Τι μπορεί να είναι αυτό παρακάτω? Ναι, τι είναι αυτό, και φοβάμαι, ελπίζω να μην υπάρξει εξέλιξη παρακάτω. Μάλιστα. Τώρα που πάει στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Θα δούμε και τι θα γίνει μετά, αν θα κάνει ανακοινώσεις και τι θα πούνε και μετά την Τριμερή. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δυο. Τριμερή είναι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Έλληνα Καλυφώματου να δούμε τι έγινε με